Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή 20 Μαΐου και αμέσως τώρα ξεκινάει το κεντρικό δελτίο ειδήσεων από τη Δέλτα τηλεόραση. Ομόφωνα ένοχοι ξανά οι δύο κατηγορούμενοι για τη δολοφονία της Ελένης στο Παλούδι. Ισόβια και 15 έτη κάθειρξης για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας και του ομαδικού βιασμού της νεαρής φοιτήτριας. Αντιδράσεις για το κλείσιμο της παραλιακής της Καθημερινές στην Αλεξανδρούπολη. Να παραμείνει η ανοιχτή παραλιακή λεωφόρος μέχρι να κλείσουν τα σχολεία, ζητούν οι επαγγελματίες στο χώρο της εστίασης. Απορρίφθηκε το αίτημα χρηματοδότησης της ΤΙΕΔΑ για την αναβάθμιση του κάμπινγκ. Η αίτηση δεν εγκρίθηκε καθώς δεν πληρεί τις προϋποθέσεις ελέγχου νομιμότητας. Λαμπρή η τελετή αποφύτησης του παιδαγωγικού τμήματος του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης που πραγματοποιήθηκε στο Αλτιν Αλμάζη στην Αλεξανδρούπολη. Χαμόγελα ευτυχίας και ικανοποίησης από τους τελειόφοιτους 2 χρόνια μετά τα μέτρα της πανδημίας. Για σαφέστατη κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας, κυρίες και κύριοι, κάνει λόγο το Υπουργείο Εξωτερικών στην ανακοίνωση που εξέδωσε, καταδικάζοντας έντονα το επεισόδιο παραβίασης της εθνικής κυριαρχίας μας από 2 τουρκικά μαχητικά, τα οποία έφτασαν μόλις 2,5 μίλια από την Αλεξανδρούπολη. Έντονο διάβημα διαμαρτυρίας εστάλει στον Τούρκο πρεσβευτή στη χώρα μας. Το Υπουργείο Εξωτερικών καταδικάζει έντονα την παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας από 2 τουρκικά μαχητικά τα οποία έφτασαν 2,5 μίλια από την Αλεξανδρούπολη. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών σε ανακοίνωσή του κάνει λόγο για κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας που αποτελεί σαφή απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση και εντάσσεται στην προσπάθεια της Τουρκίας να προβάλλει τον νεοοθωμανικό αναθεωρητισμό της. Το Υπουργείο Εξωτερικών, καταδικάζοντας την πρωτοφανή παραβίαση της εθνικής μας κυριαρχίας, γνωστοποιεί ότι πραγματοποίησε άμεσο και εντονότατο διάβημα διαμαρτυρίας στον εδώ Τούρκο πρέσβη. Ο εκνευρισμός της Άγκυρας και οι παραλυρηματικές δηλώσεις υπουργών του Ερντογάν τόσο για τα αποτελέσματα και τον αντίκτυπο του ταξιδιού του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Ουάσιγκτον εκφράστηκαν με την παραβίαση του εθνικού εναέριου χώρου και με το ζεύγος των τουρκικών μαχητικών να φτάνουν σχεδόν πάνω από την Αλεξανδρούπολη. Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο την πρωτοφανή παραβίαση της εθνικής κυριαρχίας από 2 τουρκικά μαχητικά, τα οποία εισήλθαν παράνομα στον εθνικό εναέριο χώρο μας και προσέγγισαν την Αλεξανδρούπολη σε απόσταση μόλις 2,5 ναυτικών μιλίων. Η ενέργεια αυτή αποτελεί σαφέστατη κλιμάκωση της τουρκικής προκλητικότητας. Εντάσσεται στην προσπάθεια της Τουρκίας να προβάλλει τον νεοοθωμανικό αναθεωρητισμό της, καταπατώντας όλους τους θεμελιώδεις κανόνες του διεθνούς δικαίου. Η ενέργεια αυτή υπονομεύει τη συνοχή και τις άμεσες προτεραιότητες του ΝΑΤΟ, αποτελώντας και σαφή απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση σε μια κρίσιμη συγκυρία, καθώς το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης αποτελεί βασικό κόμβο μεταφοράς δυνάμεων για την ενίσχυση των συμμάχων μας. Με εντολή του Υπουργού Νίκου Δένδια, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Εξωτερικών Θεμιστοκλής Δεμήρης πραγματοποίησε άμεσο και εντονότατο διάβημα διαμαρτυρίας στον εδώ Τούρκο πρέσβη. Παράλληλα, δόθηκαν οδηγίες για την ενημέρωση των συμμάχων και εταίρων μας, καθώς και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, του ΝΑΤΟ και του ΟΗΕ. Ισόβια και 15 έτη κάθειρξης για τα αδικήματα της ανθρωποκτονίας και του ομαδικού βιασμού της νεαρής φοιτήτριας Ελένης στο Παλούδι το Νοέμβριο του 2018 στη Ρόδο επέβαλε με απόφασή του το μεικτό ορκωτό εφετείο της Αθήνας στους 2 νεαρούς κατηγορούμενους της υπόθεσης, τον 26χρονο Ροδίτη και τον 24χρονο συγκατηγορούμενο του αλβανικής καταγωγής. Καμία άλλη δολοφονημένη ποτέ την ξεχαστή, την κάναν στην Ελένη. Καμία δολοφονημένη. Ισόβια κάθειρξη και 15 χρόνια σε κάθε έναν από τους 2 κατηγορούμενους για τον βιασμό και τη δολοφονία της Ελένης στο Παλούδι επέβαλε ομόφωνα το μεικτό ορκωτό εφετείο της Αθήνας. Μόλις ανακοινώθηκε η απόφαση του δικαστηρίου για την υπόθεση του βιασμού και της δολοφονίας της Ελένης στο Παλούδι το Νοέμβριο του 2018 στη Ρόδο, όπου σπούδαζε, όσοι βρίσκονταν στην αίθουσα αντέδρασαν με χειροκροτήματα αλλά και συνθήματα. Αυτό προκάλεσε την αντίδραση της Προέδρου, η οποία αναφώνησε: «Παρακαλώ, δεν είμαστε σε θέατρο». Βγήκε η απόφαση, όπως και πρωτοδίκως. Δεν άλλαξε σε τίποτε το ισόβια κάθειρξη για τα 15 χρόνια για το βιασμό του παιδιού μου. Εν μέρη αισθάνομαι δικαίωση. Εν όλο και γενικώς όχι. Γιατί δεν είναι αυτοί νόμοι. Μέχρι 20 χρόνια, γιατί φετάχα μπορεί να κάθονται στις φυλακές και να ζητούν αίτηση αποφυλάκησης. Γιατί λέει μέσω συνήγορος υπεράσπισης έχει δικαίωμα, λέει, να βγει στην κοινωνία.
σκέφτεστε, 45 χρονών, θα βγει στην κοινωνία, το δικό μου το παιδί δεν έχει δικαίωμα να ζήσει, γιατί δεν της δώσατε δεύτερη ευκαιρία. Εδώ και τώρα αλλαγές στον ποινικό κώδικα και στην ποινική δικονομία. Φτάνουν τα καρδιοζηλίκια, φτάνουνε, δεν το αντέχω άλλο, ούτε εγώ, ούτε οι μάνες εδώ δίπλα που είναι. Η μαμά της Ερατούς, η μαμά της Σόφης, η μαμά της Γαριφαλιάς, η μαμά του Φίσα. Εδώ και τώρα αλλαγές στον ποινικό κώδικα. Το δικαστήριο αποφάσισε να καταδικάσει τους δύο κατηγορούμενους και σε δεύτερο βαθμό χωρίς ελαφρυντικά. Μόλις ανακοινώθηκε η απόφαση του εφετείου, η μητέρα της Ελένης στο Παλούδι πλησίασε στο εδόλιο όπου κάθονταν οι δύο κατηγορούμενοι και είπε στο Ροδίτη: «Να τους καμαρώσω θέλω. Θέλω να σε δω». Απαιτώ και θέλω για τα υπόλοιπα θύματα και το ισόβια να είναι πραγματικά ισόβια. Και όσον αφορά και τη συνάντηση με τον Πρωθυπουργό, πολύ θα τον παρακαλέσω να μας ακούσει. Εμάς όλες τις μάνες των αδικοχαμένων κοριτσιών και παιδιών και αγοριών. Γίναμε πολλές. Η φωνή μας έγινε πολύ τρανταχτή. Και από την μία άκρη της Ελλάδας μέχρι κάτω. Είμαστε πάρα πολλές και εδώ και τώρα απαιτούμε από τον Πρωθυπουργό και από τους αρχηγούς των κομμάτων να μας συναντήσουν. Δεν μπορεί οι δολοφόνοι να έχουν μόνο δικαιώματα. Υπάρχουν και οι οικογένειες από πίσω που δρυνούνε. Οι δολοφόνοι ζητούν εφετείο και εγώ μια ζωή ζω την τραγωδία και θα ζω. Και το παιδάκι μου και τα ορφανά που μείνανε πίσω και οι μάνες οι υπόλοιπες που δρυνούνε τα κορίτσια. Στην Αλεξανδρούπολη τώρα, κυρίες και κύριοι, να παραμείνει ανοιχτή η παραλιακή λεωφόρο στις καθημερινές έως ότου κλείσουν τα σχολεία, ζητούν οι επαγγελματίες στο χώρο της εστίασης, καθώς όπως υποστηρίζουν δεν υπάρχει ακόμη αυξημένη κίνηση. Αντιδράσεις προκάλεσε η ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής για το κλείσιμο της παραλιακής λεωφόρου από την Παρασκευή 20 Μαΐου στην πόλη της Αλεξανδρούπολης. Όπως υποστηρίζουν οι επαγγελματίες της πόλης στο χώρο της εστίασης, τα προβλήματα που δημιουργούνται είναι πολλά και δεν υπάρχει λόγος για μια τέτοια ενέργεια σε μια περίοδο που η κίνηση είναι μειωμένη. Κοιτάξτε, τα τελευταία χρόνια έχουμε αρκετές αντιδράσεις για την παραλία, καθώς δεν υπάρχει μια συγκεκριμένη ημερομηνία που τηρείται. Για το πότε θα κλείσει και το πότε θα ανοίξει. Η εικόνα που έχουμε και από τα καθήματα της παραλιακής αλλά και αυτό που λέμε εμείς σαν σύλλογος είναι ότι η παραλιακή της Αλεξανδρούπολης καλώς κλείνει, πρέπει να κλείνει, πάντα έκλεινε και πρέπει να συνεχίσει αυτό το καθεστώς. Το θέμα είναι ότι τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο δημιουργούνται αρκετά προβλήματα. Ξέρουμε ότι στις καθημερινές μας η κίνηση είναι περιορισμένη και στα καταστήματα αλλά και στην πόλη. Ο Νίκος Γεωργιάδης, πρόεδρος καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος Εύρου, αναφέρει ότι το κλείσιμο της παραλίας είναι απαραίτητο. Όμως στη δεδομένη στιγμή η ενέργεια αυτή μόνο προβλήματα δημιουργεί, καθώς η κίνηση είναι μειωμένη. Με τα σχολεία να είναι ακόμα ανοιχτά και τον καιρό να μην έχει ακόμα σταθεροποιηθεί, το κλείσιμο της παραλίας στις καθημερινές δημιουργεί τεράστια προβλήματα στο κέντρο της πόλης, υπογραμμίζει ο κύριος Γεωργιάδης και συμπληρώνει ότι καλό θα ήταν η παραλιακή να κλείνει μόνο τα Σαββατοκύριακα έως ότου κλείσουν τα σχολεία. Η άποψη των περισσότερων καταστημάτων, αυτό που έχουμε πάρει τις τελευταίες μέρες για το θέμα αυτό, είναι ότι η παραλιακή πρέπει να κλείνει μέχρι και που θα κλείσουν τα σχολεία, να κλείνει Παρασκευή και Σάββατο από τις 8 η ώρα, αλλά τις υπόλοιπες μέρες το θεωρούμε λίγο άβολα, στο πούμε, και για τους επαγγελματίες αλλά και για τους πολίτες να ταλαιπωρούμαστε στο κέντρο της πόλης με μια παραλία η οποία ακόμα και λόγω καιρικών συνθήκων αλλά και λόγω ότι τα σχολεία είναι ακόμα ανοιχτά και ο κόσμος δεν κατεβαίνει στην παραλία να παραμείνει αν γίνεται ανοιχτή. Το ξαναλέω για να μην υπάρχουν παρεξηγήσεις, είμαστε υπέρ στο να κλείνει η παραλία. Το θέλουν και οι επαγγελματίες και οι πολίτες. Αλλά η άποψή μας είναι ότι η παραλία πρέπει να κλείνει μετά το κλείσιμο των σχολείων σε καθημερινή βάση και μέχρι τότε, αυτή την περίοδο που διανύουμε, μπορεί να κλείσει Παρασκευή και Σάββατο από τις 8 η ώρα, που θα βολέψει και τους επαγγελματίες, μπορώ να πω, αλλά και όλους τους πολίτες, γιατί κατεβαίνουμε στην παραλία. Ανοίγει ο δρόμος για τη δημιουργία του τομέα των ναυτιλιακών επαγγελμάτων από την ερχόμενη σχολική χρονιά στο 4ο Επαγγελματικό Λύκειο της Αλεξανδρούπολης. Την Παρασκευή 20 Μαΐου, τις πρώτες πρωινές ώρες, πραγματοποιήθηκε ο επαγγελματικός προσανατολισμός των μαθητών στο Νομαρχείο της Αλεξανδρούπολης με κεντρικό ομιλητή το Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας, Ευάγγελο Κυριαζόπουλο.
Το τμήμα των ναυτιλιακών επαγγελμάτων παίρνει σάρκα και οστά στο 4ο ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης από τη νέα σχολική χρονιά. Γεγονός που έγινε γνωστό και μέσα από σχετική παρουσίαση του τμήματος με σκοπό τον επαγγελματικό προσανατολισμό των μαθητών στο νομαρχείο της Αλεξανδρούπολης. Με επίτιμο προσκεκλημένο και ομιλητή τον Γενικό Γραμματέα του Υπουργείου Ναυτιλίας και άλλους καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το τμήμα που θα λειτουργήσει, αλλά και για τις προοπτικές της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας. Το Υπουργείο Ναυτιλίας διαχρονικά και είναι ένα πρότυπο υπουργείο για όλο τον κόσμο. Να φανταστείτε, έρχονται από όλο τον κόσμο για να δουν πώς λειτουργεί ένα Υπουργείο Ναυτιλίας, η οποία υποστηρίζει από πίσω την παγκόσμια ελληνική ναυτιλία. Όντως, είμαστε σε μια περίοδο πολύ μεγάλων αλλαγών στο παγκόσμιο εμπόριο και οι Έλληνες εφοπλιστές, πλοιοκτήτες και γενικότερα οι ναυτικοί πλοίαρχοι, μηχανικοί και πληρώματα πρωταγωνιστούν σε αυτή την αλλαγή που γίνεται στην παγκόσμια ναυτιλιακή βιομηχανία, η οποία πραγματικά πηγαίνει από το καλό στο καλύτερο. Υπάρχουν προοπτικές, όχι για επάγγελμα, και αυτό ίσως ενδιαφέρον, αλλά για μια καριέρα. Τη λέμε ότι είναι ναυτική τέχνη και ότι πολύ εύκολα μπορούν να σταδιοδρομήσουν, να κάνουν μια καριέρα που θα τους αποφέρει πάρα πολλά καλούς μισθούς, πολλά καλά χρήματα, αλλά ταυτόχρονα και μια ποιότητα ζωής στη συνέχεια στη ζωή τους. Είναι ίσως παρεξηγημένα από τα προηγούμενα χρόνια. Σήμερα τα πλοία μας είναι σύγχρονα, οι συνθήκες εργασίας είναι πάρα πολύ καλές, η μισθή είναι πάρα πολύ καλή. Είναι ένα επάγγελμα που έχει ανάγκη από εξέλιξη, από διάβασμα, από τεχνολογία. Δεν βαριέσαι ποτέ και πραγματικά το συνιστούμε ανεπιφύλακτα. Είναι ένα επάγγελμα που έχει μηδενική ανεργία και δεν θέλει και μέσον. Ο βουλευτής Εύρου της Νέας Δημοκρατίας Χρήστος Δερμεντζόπουλος κάνει λόγο για τη σπουδαιότητα της λειτουργίας του συγκεκριμένου τμήματος στην Αλεξανδρούπολη, καθώς η ανερχόμενη ανάπτυξη του λιμανιού της πόλης ανοίγει το δρόμο για νέες θέσεις εργασίες πάνω στο συγκεκριμένο τομέα. Ουσιαστικά παρουσιάσαμε σήμερα την έναρξη των ναυτιλιακών σπουδών για το 4ο ΕΠΑΛ Αλεξανδρούπολης. Είναι κάτι που εδώ και πάρα πολύ καιρό προσπαθήσαμε και τα καταφέραμε. Είναι σημαντικό γιατί βλέπουμε παράλληλα με την ενίσχυση του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης, όπου θα δημιουργηθούν επενδύσεις, θα δημιουργηθούν και νέες θέσεις εργασίας. Οπότε χρειαζόμαστε όλη αυτή την ανάπτυξη να μεταφερθεί και στο διαθέσιμο εισόδημα στα παιδιά μας. Έγινε μια πολύ ωραία μέσα συζήτηση και με την κυρία Καλαμάρη, διευθύντρια φυσικά του ΕΠΑΛ, και με την κυρία Πλακωτή, αλλά πάνω απ' όλα και με τον γενικό μας τον κύριο Κυριαζόπουλο, τον Γενικό Γραμματέα από τον Ναυτιλίας, ο οποίος μας κάνει την τιμή και παραβρίσκεται. Μίλησε πολύ σημαντικά ζητήματα για θέματα επαγγελματικού προσανατολισμού. Πρέπει να ενημερώσουμε τα παιδιά για τις ευκαιρίες που παρουσιάζονται στην περιοχή μας. Θεωρώ ότι μια καλή συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας, του Υπουργείου Ναυτιλίας, εμάς ως θεσμικοί παράγοντες, αλλά και τα σχολεία μας εδώ πέρα, θα αναβαθμίσουν φυσικά και την ποιοτική εκπαίδευση των παιδιών, αλλά θα προσφέρουν πάνω απ' όλα διαθέσιμο εισόδημα στην περιοχή μας. Ο Αντιπεριφερειάρχης Εύρου Δημήτρης Πέτροβιτς τόνισε την άψογη συνεργασία που υπήρξε όλο αυτό το διάστημα, τόσο με την κυρία Πλακωτή, διευθύντρια δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, όσο και με την διευθύντρια του 4ου ΕΠΑΛ, Βασιλική Καλαμάρη, για την επίτευξη της δημιουργίας του συγκεκριμένου τμήματος. Μια πάρα πολύ σημαντική εκδήλωση από το 4ο ΕΠΑΛ, που αποκτά πλέον τομέα ναυτιλιακών σπουδών, αλλά το πιο σημαντικό απ' όλα είναι ότι γίνεται εδώ στην Αλεξανδρούπολη, μια πόλη που βλέπει με προοπτική τη θάλασσα. Υπάρχει μεγάλη συμμετοχή, άρα μεγάλο ενδιαφέρον, και αυτό μπορεί να μετουσιωθεί σε πράξη. Υπήρχε μια συνεργασία τόσο με την δευτεροβάθμια, την κυρία Έλληνα Πλακωτή, όσο και με την κυρία Καλαμάρη, την διευθύντρια του ΕΠΑΛ, όλο αυτό το διάστημα, και πλέον αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία με το ΦΕΚ. Το ΦΕΚ είναι σημαντικό ότι τις επόμενες μέρες θα εκδοθεί και αυτό ακριβώς θα σηματοδοτήσει και την όλη ολοκλήρωση αυτής της διαδικασίας. Το ενδιαφέρον των μαθητών για τα ναυτιλιακά επαγγέλματα είναι αυξημένο, με την Βασιλική Καλαμάρη, διευθύντρια του 4ου ΕΠΑΛ, να αναφέρει ότι με την ανάπτυξη του λιμανιού της Αλεξανδρούπολης και με τις ναυτιλιακές εταιρείες να δραστηριοποιούνται στην πόλη μας, οι νέοι θα μπορούν να εργάζονται και να ζουν στον τόπο καταγωγής τους, χωρίς να χρειάζεται να την εγκαταλείψουν για να ακολουθήσουν τα όνειρά τους. Θα πρέπει να συγκροτηθούν τμήματα, θα πρέπει δηλαδή να έχουμε από σχεδόν 20 παιδιά σε κάθε τμήμα για να λειτουργήσει ο τομέας. Θεωρώ ότι είναι μια πολύ σημαντική κίνηση για την πόλη αυτή, δεδομένου ότι τώρα το λιμάνι αναπτύσσεται, σας το είπαν εξάλλου όλοι οι επίσημοι που είναι εδώ.
καινούργιες προοπτικές για τους νέους της Αλεξανδρούπολης, καινούργιες δουλειές για να μείνουν εδώ στον τόπο. Νομίζω ότι είναι μια πολύ καλή ευκαιρία για όλους μας. Απορρίφθηκε η αίτηση υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου που υπέβαλε προς έγκριση και ένταξη η τουριστική αιματική επιχείρηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης με σκοπό την αναβάθμιση των υποδομών του δημοτικού κάμπινγκ. Όπως αναφέρει η σχετική απόφαση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η αίτηση δεν εγκρίθηκε καθώς δεν πληρεί τις προϋποθέσεις ελέγχου νομιμότητας. Στην απόρριψη της αίτησης υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου που υπέβαλε προς έγκριση και ένταξη η τουριστική αιματική επιχείρηση του Δήμου Αλεξανδρούπολης με σκοπό την αναβάθμιση των υποδομών του δημοτικού κάμπινγκ, προχώρησαν οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για μία σειρά από λόγους. Απορρίφθηκε το αίτημα της ΤΙΕΔΑ του Δήμου Αλεξανδρούπολης για αναβάθμιση του δημοτικού κάμπινγκ. Σύμφωνα με την αιτιολογία από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, το αίτημα δεν πληρούσε τις προδιαγραφές. Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρεται στην απόφαση, με ημερομηνία 17 Μαΐου και υπογραφή του Περιφερειάρχη Χρήστου Μέτιου, η αίτηση με συνολικό επιλέξιμο κόστος 415.267,20 ευρώ δεν εγκρίνεται δεδομένου ότι δεν πληρεί τις προϋποθέσεις ελέγχου νομιμότητας και ως εκ τούτου δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις υπαγωγής του επενδυτικού σχεδίου στις διατάξεις του νόμου 4399 του 2016. Παράλληλα, σε έκτακτη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αλεξανδρούπολης, η οποία ήταν προγραμματισμένη για το πρωί της Τετάρτης, δια περιφοράς, υπήρχε θέμα αντικατάστασης του Προέδρου και μελών του ΔΣ της ΤΙΕΔΑ. Η διαδικασία όμως δεν ολοκληρώθηκε, καθώς δεν υπήρχε απαρτία και θα επαναληφθεί την επόμενη εβδομάδα. Αλλάζουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Η Νατάσα Γκάρα και η Ελίζα Καλές είναι τα δύο πρόσωπα που εκλέγονται ως μέλη της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ που εκλέχθηκαν κατά την πρόσφατη εσωκομματική διαδικασία. Όλα τα ονόματα που εκλέγονται για την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στο ρεπορτάζ που ακολουθεί. Ανακοινώθηκαν τα μέλη της νέας Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία που εκλέχθηκαν από τις εκλογές της περασμένης Κυριακής. Μετά την πλήρη ενσωμάτωση των αποτελεσμάτων όλων των εκλογικών τμήματων ανά την επικράτεια, με βάση τα εκλογικά αποτελέσματα που έχει στη διάθεσή της η Κεντρική Εφορευτική Επιτροπή και εφαρμόζοντας τις ποσοστώσεις που προβλέπει ο εκλογικός κανονισμός, που εγκρίθηκε στο τρίτο συνέδριο του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία, στη νέα Κεντρική Επιτροπή από τον Εύρο, εκλέχθηκαν η Νατάσα Γκάρα και η Ελίζα Καλέση. Αρχικά να ευχαριστήσω όλους τους συντρόφους και τις συντρόφισσες που με τίμησαν με την ψήφο τους και αποτελώ πλέον μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ, το ανώτερο οργάνου του κόμματος. Την Κυριακή είχαμε μια γιορτή δημοκρατίας και γιορτή συμμετοχής, που πραγματικά είχε πολύ μεγάλη προσέλευση ο κόσμος, που πλέον είναι μέλη μας στο ΣΥΡΙΖΑ. Στον Εύρο τριπλασιάσαμε τις δυνάμεις μας, τα μέλη μας, όπως και σε όλη την Ελλάδα. Ανταποκριθήκαν στο κάλεσμα για την πολιτική αλλαγή, για την επόμενη μέρα. Να αγωνιστούμε όλοι μαζί για να αλλάξουμε τα πράγματα και να φύγει η κυβέρνηση αυτή με τις τόσο νεοφιλελεύθερες πολιτικές που έφερε τον κόσμο σε αδιέξοδο και πάλι. Αναλυτικά από την Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης εκλέχθηκαν οι Κώστας Μορφίδης, Δημήτρης Καρβούνης, Δημήτρης Χαρίτου, Ευστάθιος Γιαννακίδης, Αναστασία Γκαρά, Οσγκούρ Φερχάτ, Ελίζα Καλέση, Ζωή Χωματά, Σοφία Φιλιππίδου και Αγγελική Κουγιουμτζόγλου. Ο κόσμος, πραγματικά είχαμε πολύ μεγάλη προσέλευση του κόσμου και ειδικά στις μεγάλες, στα μεγάλα κέντρα υπήρχαν ουρές ανθρώπων που θέλαν να έρθουν να εγγραφούν μέλη. Οπότε δόθηκε και μία παράταση, μία ώρα ακόμα και μετά όσοι άνθρωποι μετά τις 9 ήταν στις ουρές, περάσαν όλοι και συμμετείχαν κανονικά στη διαδικασία. Ο ΣΥΡΙΖΑ πλέον αποτελεί είναι ένα κόμμα μαζικό, ανοιχτό, με πολλά μέλη και αυτή είναι η ειδοποιώς διαφορά σε αυτή την εκλογική διαδικασία τη δική μας, γιατί συγκρίνουν και με άλλα κόμματα. Έρχονται συνειδητά, ήρθαν συνειδητά άνθρωποι και γράφτηκαν μέλη του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν είναι ούτε φίλοι, ούτε συγγενείς, δεν κάναμε ένα πέρασμα για να ψηφίσουν απλώς και να φύγουν. Είναι συνειδητά εγγεγραμμένα μέλη που θα δώσουμε μαζί, θα δίνουμε από εδώ και στο εξής καθημερινά τον αγώνα όλοι μαζί. Διχασμένοι εμφανίζονται οι πολίτες της Αλεξανδρούπολης μπροστά στο ενδεχόμενο πρόωρων εθνικών εκλογών. Ορισμένοι εξ αυτών υποστήριξαν πως σε αυτή τη χρονική στιγμή ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν θα ήταν ευνοϊκό για τη χώρα, ενώ δεν είναι λίγοι και εκείνοι που είπαν ότι πρέπει να γίνουν άμεσα εκλογές, καθώς όπως λένε η πολιτική της κυβέρνησης είναι εσφαλμένη.
Προβληματισμένοι μοιάζουν να είναι οι πολίτες της Αλεξανδρούπολης μπροστά στο ενδεχόμενο προώρων εκλογών, καθώς αρκετοί υποστηρίζουν ότι αυτή τη χρονική περίοδο κάτι τέτοιο θα οδηγούσε στην αποσταθεροποίηση της χώρας. Όχι. Για ποιο λόγο? Να κρατήσουμε λίγο σταθερότητα ακόμα. Βλέπουμε σταθερότητα να υπάρχει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα? Δεν υπάρχει πουθενά σταθερότητα, αλλά στην κρατήσουμε εμείς τουλάχιστον. Πώς θα γίνει αυτό θα μου πεις τώρα. Κανένας δεν ξέρει. Αλλά πάντως η αλλαγή τώρα θα είναι, πιστεύω, δύσκολη. Μέχρι να ξαναπάρει μπρος το κράτος και αυτοί που θα αναλάβουν οι καινούργοι ή όποιος είναι να αναλάβει, θα θέλει το χρόνο του. Και δεν ξέρω αν έχουμε χρόνο για διάφορα τέτοια τρέχοντα θέματα. Εξαρτάται. Για τι εκλογές μιλάμε? Εθνικές εκλογές. Θα αλλάξει ο ένας, θα βγει ο άλλος και μετά? Δεν ξέρω, αυτό πρέπει να μου το πείτε εσύ. Γι' αυτό σου λέω, άσε μην με κραμπάζεις. Θα με δεις λίγο εδώ. Όχι, όχι, κανονικά στην ώρα τους. Δεν θέλετε να αλλάξουν τα πράγματα? Τα πράγματα ποιος να έρθει? Δεν ξέρω. Εγώ άκουσα ότι ο Τσίπρας θα πάει να μιλήσει στο κοινοβούλιο του Πακιστάν, είναι αλήθεια? Δεν το θεωρώ και πολύ πιθανό. Εσείς όμως θα το θέλατε ή όχι? Προσωπικά όχι. Προτιμώ να τελειώσει τη θητεία του εκεί πέρα που πρέπει και να πάμε κανονικά για εκλογές. Προσωπική μου άποψη. Θεωρώ ότι δεν είναι απαραίτητο να γίνουν εκλογές τώρα με τέτοιες συγκυρίες. Δεν νομίζω ότι είναι εποχή να συζητάμε για εκλογές. Η κάθε κυβέρνηση θα πρέπει να εξαντλεί την τετραετία της, διότι δεν υπάρχει σήμερα λόγος για εκλογές να μιλάμε. Εκείνο πάλι που με προβληματίζει είναι ότι κάθε φορά, ρε παιδί μου, ό,τι και να γίνει, εκλογές. Εκλογές θέλει. Κάποτε ήθελε εκλογές στη Νέα Δημοκρατία, τώρα θέλει εκλογές στο ΣΥΡΙΖΑ και το ΠΑΣΟΚ. Μπορούμε, η οικονομία αντέχει να πληρώνουμε κάθε φορά τόσα έξοδα? Όχι, να μην γίνουν. Κανονικά. Θα ολοκληρώσει τη θητεία του. Πάντα έτσι να γίνεται, όποιος θα κυβερνάει. Όχι. Όχι, δεν είμαι σύμφωνη. Θέλετε να παραμείνει η ίδια κυβέρνηση? Θα εξαρτηθεί. Υπάρχει όμως και η άλλη πλευρά του νομίσματος, με τους πολίτες να αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι έπρεπε να έχουν πραγματοποιηθεί πρόωρες εκλογές σήμερα, τονίζοντας ότι η πολιτική της κυβέρνησης στη διαχείριση των αυξήσεων τόσο στην ενέργεια όσο και στα βασικά αγαθά ήταν εσφαλμένη, οδηγώντας τους στην απόγνωση και την εξαθλίωση. Βεβαίως προτιμώ να γίνουν πρόωρες εκλογές ακόμα και τώρα. Όχι τον Οκτώβρη, μέσα στο καλοκαίρι θα έπρεπε να γίνουν. Νομίζω ότι για όλα τα ζητήματα που προβληματίζουν αυτή τη στιγμή το μέσο Έλληνα, η καλύτερη λύση είναι να αποφασίσει ποια κυβέρνηση θέλει. Γιατί δεν είναι ούτε ένα ούτε δύο πλέον τα προβλήματα. Νομίζω ότι η ελληνική οικογένεια υποφέρει αυτή τη στιγμή. Θα παρακαλέσω όλο τον ελληνικό λαό πραγματικά να προσέξει τι θα ψηφίσει αυτή τη φορά. Και γιατί όχι? Για ποιο λόγο θέλετε να αλλάξουμε? Για να καλυτερέψουν τα πράγματα. Όπως βλέπετε, ο κόσμος έχει αγανακτήσει να μου. Θεωρείτε λοιπόν ότι οι εθνικές εκλογές θα λύσουν το πρόβλημά μας? Δεν νομίζω, αλλά τουλάχιστον κάπου θα ξαλαφρώσει ο κόσμος, με την προϋπόθεση ότι πιθανό να γίνουν καλύτερα. Αυτό και αν δεν θέλουμε να γίνει, το φάμε λάχανο το Μητσοτάκη. Τα παιδιά μας φεύγουν στο εξωτερικό, δεν μπορούμε να τα κρατήσουμε, δεν ξέρουμε τι επιχειρήματα να τους δώσουμε. Έχει ρημάξει στην Ελλάδα, δεν ξέρω. Αν υπάρχει χειρότερος κυβερνήτης, δεν ξέρω αν υπήρξε. Θέλω να γίνουν. Ναι, καλό θα ήταν, γιατί όχι. Γιατί να μην είναι. Θέλουμε δηλαδή να αλλάξουν τα πράγματα. Να αλλάξουν, δεν είναι δεδομένο ότι θα αλλάξουν αν γίνουν εκλογές, που να παραμείνουν οι ίδιοι. Αλλάζουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, η σελίδα στο δελτίο μας. Η αποφύτιση του Παιδαγωγικού Τμήματος του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης πραγματοποιήθηκε στο οικοπάρκο Αλτιν Αλμάζη ύστερα από 2 χρόνια, καθώς τα μέτρα κατά της διασποράς του κορονοϊού απέτρεπαν τις συναθρήσεις. Τα χαμόγελα ευτυχίας και ικανοποίησης από τους τελειόφοιτους έδωσαν μία νότα αισιοδοξίας στο αμφιθέατρο, σκορπίζοντας ρίγη συγκίνησης και υπερηφάνειας στα συγγενικά τους πρόσωπα. Ορκίζομαι και βεβαιώνω τους καθηγητές μου και την ελληνική πολιτεία ότι τώρα που γίνομαι πτυχιούχος
του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης. Θα υπηρετώ, ευσυνείδητα, την επιστήμη, με όση αφοσίωση, μου επιτρέπουν, οι σωματικές και πνευματικές μου δυνάμεις. Θα έχω πάντα, ως κανόνα ζωής, την επικράτηση, του δικαίου, και της αληθείας, θα δίνω τη βοήθειά μου, σε όσους συνανθρώπους μου την έχουν ανάγκη, και θα καταβάλω, κάθε δυνατή προσπάθεια, για την εδραίωση, της ειρήνης, και της δικαιοσύνης, στην ανθρώπινη κοινωνία. Ρίγη συγκίνησης αλλά και υπερηφάνεια προσέφεραν οι τελειόφοιτοι σπουδαστές του Παιδαγωγικού Τμήματος του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου Θράκης στην τελετή αποφύτισης που πραγματοποιήθηκε στο οικοπάρκο Αλτιναλμάζη. Μετά από 3 χρόνια περίπου επανήλθαμε στις διαδόσεις ορκομοσίες και έτσι αποφασίσαμε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Δημοκρητίου Πανεπιστημίου να διοργανώσουμε σε υπαίθριο χώρο λοιπόν την απορρομή των πτυχίων μας. Προτιμήσαμε το θέατρο της πόλης, το μεγαλύτερο και πολύ όμορφο θέατρο εδώ. Νομίζω ότι όλοι όσοι παραβρέθηκαν εδώ, οι οικογένειες κυρίως, χάρηκαν χωρίς περιορισμούς πια, απελευθερωμένοι από το COVID, να γιορτάσουν τη σημαντικότερη μέρα των παιδιών τους, που είναι και η αποφύτιση από το Παιδαγωγικό Τμήμα. Από τα Τριανταφυλλιά. Βαλσαμίδη Αναστασία. Τις δυσκολίες που αντιμετώπισαν οι φοιτητές στα χρόνια της πανδημίας τόσο στην εκπαίδευση όσο και στη διεξαγωγή των μαθημάτων επεσήμανε ο Δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης και τόνισε ότι τίποτα δεν τελειώνει με την αποφύτιση, αλλά τώρα αρχίζει ο πραγματικός αγώνας των ανερχόμενων δασκάλων, καθώς καλούνται να μεταλαμπαδεύσουν όλη αυτή τη γνώση που αποκομίσανε στις επόμενες γενιές. Αγγελόπουλος Αλέξανδρος. Αθανασιάδου Μαρία. Μεγάλη χαρά, γιατί φεύγει μια φρουνιά, μια δύσκολη φρουνιά δασκάλων, διότι περίπου τα μισά της εκπαίδευσής τους έγινε με τηλεδιάσκεψη. Είχε υψηλό βαθμό δυσκολίας, διότι η πρακτική που ακολούθησε και έκαναν ήταν πάλι σε αυτά τα μεικτά μαθήματα δασκαλίας και εκπαίδευσης και έπρεπε εκεί να διαχειριστούν όχι μονάχα την πανδημία, να διαχειριστούν και την ανασφάλεια και τους φόβους που έχουν τα μικρά παιδιά στις αίθουσες των οποίων μπήκαν. Τώρα, μετά τη σημερινή μέρα, καλούνται να ανοίξουν τα φτερά τους και πραγματικά να πιάσουν τους στόχους. Αυτό που είπα και στο χαιρετισμό μου λίγο πριν, ότι τελείωσε το ένα μέρος, τώρα ξεκινάει το άλλο, διότι εντάξει με την εκπαίδευση και τη γνώση που αποκτούν, πρέπει αυτοί τώρα να τη μεταλαμπαδεύσουν στους μαθητές των δημοτικών και ακόμη πιο σημαντικό να εκπαιδεύσουν αυτές τις νέες γενιάς, διότι αφορούν όχι απλά το μέλλον της χώρας μας, αφορούν το αύριο και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Δράση στο Δέλτα του Εύρου, το δάσος της Δαδιάς και τον Άβαντα για τη συμπλήρωση 30 ετών από την ίδρυση του δικτύου Natura 2000 θα πραγματοποιηθούν το Σαββατοκύριακο. Κυρίες και κύριοι, το δίκτυο Natura 2000 αποτελεί από το 1992 το βασικό εργαλείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος και τη διατήρηση της βιοποικιλότητας. Πρόκειται για το μεγαλύτερο δίκτυο προστατευόμενων περιοχών στον κόσμο.
30 χρόνια συμπληρώνονται φέτος από τη θέσπιση του Δικτύου Προστατευόμενων Περιοχών Natura 2000 και του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, σε συνεργασία με τον Οργανισμό Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής, διοργανώνουν 30 επετειακές εκδηλώσεις σε εμβληματικά οικοσυστήματα της χώρας. Η 21η Μαΐου έχει θεσπιστεί ως η Ευρωπαϊκή Μέρα Δικτύου Natura 2000 και γιορτάζεται με ενημερωτικές και ψυχαγωγικές δράσεις το Σάββατο 21 και την Κυριακή 22 Μαΐου από το Δέλτα του Εύρου και τις Πρέσπες έως την Πίνδο, την Παμβότιδα, την Πάρνηθα, τη Λίμνη Μουστού της Πελοποννήσου, την Αλόνισο, την Κάρπαθο και τη Σαμαριά. Οι άνθρωποι που εργάζονται στις 24 μονάδες διαχείρισης προστατευόμενων περιοχών για την προστασία των ειδών και του φυσικού περιβάλλοντος προσκαλούν μικρούς και μεγάλους, φυσιολάτρες σε ξεναγήσεις και πεζοπορίες στη φύση, ενημέρωση στα κέντρα πληροφόρησης και άλλα. Στον Εύρο το Σαββατοκύριακο 21 με 22 Μαΐου θα διοργανωθούν πεζοπορική διαδρομή στο δάσος της Δαδιάς, περιήγηση στο Δέλτα του Εύρου και πεζοπορική διαδρομή στα μονοπάτια του Άβαντα. Το Σαββατοκύριακο έχουμε τρεις εκδηλώσεις στο δάσος της Δαδιάς, στο Δέλτα του Εύρου και στο Νότιο Δασικό Σύμπλεγμα. Το Νότιο Δασικό Σύμπλεγμα είναι το δάσος ανάμεσα εδώ στην Αλεξανδρούπολη, θα μπορούσαμε να πούμε και στη Δαδιά. Mm-hmm. Περιλαμβάνει περιοχές όπως είναι η Σικοράχη, ο Άβαντας, η Μελία κτλ. Έτσι λοιπόν σε αυτές τις τρεις περιοχές έχουμε δραστηριότητες. Το Σάββατο τις πρωινές ώρες έχουμε εκπαιδευτικές δράσεις και περιηγήσεις στο Εθνικό Πάρκο του Δάσους της Δαδιάς. Και την Κυριακή έχουμε ξεναγήσεις στην περιοχή του Δέλτα του Εύρου και στην περιοχή των μονοπατιών του Άβαντα. Για τις εκδηλώσεις της Κυριακής μάλιστα θα υπάρχει και δωρεάν μετακίνηση από το Δημαρχείο της Αλεξανδρούπολης. Για την περιοχή μας το πρωί της Κυριακής θα έχουμε λεωφορεία έξω, όλα τα έξω δεν είναι πληρωμένα από τη μονάδα διαχείρισης, δωρεάν, δηλαδή ο επισκέπτης μπορεί να έρθει στο Δημαρχείο και να φύγει για το Δέλτα του Εύρου στις 9 το πρωί και στις 11. Αυτό περιλαμβάνει διαδρομή με το λεωφορείο και ξενάγηση με βάρκες στα κανάλια του υγροτόπου και διαρκεί 4 ώρες. Επίσης έχουμε δύο φορές θα μπορούμε να πάρουμε τους επισκέπτες από το Δημαρχείο για την περιοχή του Άβαντα στις 9 το πρωί και στις 10.30. Η κυρία Μακρυγιάννη στάθηκε επίσης στα μονοπάτια του Άβαντα, περιοχή που όπως ανέφερε έχει μεγάλη περιβαλλοντική και πολιτισμική σημασία. Να πω ιδιαίτερως για τα μονοπάτια του Άβαντα, στην συνεργασία με το Δήμο Αλεξανδρούπολης και την κοινότητα του Άβαντα. Τα τελευταία 2,5 χρόνια κάνουμε μια μεγάλη προσπάθεια ανάδειξης των μονοπατιών της περιοχής του Άβαντα. Η περιοχή του Άβαντα έχει μια πολύ μεγάλη αξία περιβαλλοντική και πολιτισμική. Στο νότιο δασικό σύμπλεγμα, μέρος του οποίου είναι ο Άβαντας, έχουμε σπάνια είδη πουλιών, έχουμε πολύ σημαντικούς οικοτόπους και φυσικά έχουμε πολλά ιστορικά, αρχαιολογικά, πολιτιστικά ευρήματα από τα θρακικά χρόνια μέχρι και πάρα πολύ πρόσφατα. Έτσι, με τη βοήθεια των ντόπιων κατοίκων έχουμε αναπτύξει ένα μεγάλο δίκτυο μονοπατιών στην περιοχή, τα οποία όταν τα περιηγηθεί κανείς μπορεί να δει πάρα πολλά πράγματα, αρχαιολογικά ευρήματα, καταράχτες, βράχους, πάρα πολύ όμορφες περιοχές. Είναι πολύ κοντά στην Αλεξανδρούπολη και έτσι προσκαλούμε τον κόσμο να δει ιδιαίτερως αυτή την καινούργια περιοχή του Άβαντα, αλλά βέβαια και το δάσος της Αδειάς και το Δέλτα του Εύρου. Ξεκίνησε στο Δήμο Αλεξανδρούπολης ο καθαρισμός των ακτών εν ώψη της καλοκαιρινής περίοδου. Ο Αντιδήμαρχος Καθαριότητας Κυκλικής Οικονομίας και Περιβάλλοντος Ηλίας Δαστερίδης επισημαίνει ότι οι εργασίες θα έχουν ολοκληρωθεί τις επόμενες 10 ημέρες και αφορούν όλη την παράκτια περιοχή του Δήμου. Η θερμοκρασία ανεβαίνει και οι πολίτες έχουν αρχίσει να κάνουν δειλά-δειλά τις πρώτες τους βουτιές στις παραλίες της Αλεξανδρούπολης. Η Δημοτική Αρχή έχει αρχίσει τις παρεμβάσεις στις παράκτιες ζώνες του Δήμου αλλά και τον καθαρισμό των ακτών και αναμένεται να ολοκληρωθούν μέσα στο επόμενο δεκαήμερο. Πράγματι, έχει ξεκινήσει ο καθαρισμός των ακτών, ο ετήσιος καθαρισμός. Το μηχάνημα είναι σε λειτουργία εδώ και μία εβδομάδα και πιστεύουμε μέσα στο προσεχές διάστημα το πολύ σε μία εβδομάδα, 10 μέρες θα έχει ολοκληρωθεί ο καθαρισμός όλου του παραλιακού μετόπου. Χώροι οποίοι δραστηριοποιούνται και οργανωμένες επιχειρήσεις που απλώνουν τις εξαπλώστρες, τις ομπρέλες και όλα τα συναφή
θα έχουμε όλες τις παραλίες πιο καθαρές από ποτέ. Θα είμαστε έτοιμοι ώστε να ανταπεξέλθουμε στις απαιτήσεις όχι μόνο των συμπολιτών και των τουριστών που θα επισκεφτούν τους χώρους αυτούς. Οι ακτές της Αλεξανδρούπολης θα παρουσιάζουν μία από τις καλύτερες εικόνες που είχε ποτέ ο Δήμος όσον αφορά την καθαριότητα, σύμφωνα με τον κύριο Δαστερίδη, καθώς οι παρεμβάσεις θα είναι ακόμα και μέσα στην καλοκαιρινή περίοδο, αν αυτό κριθεί αναγκαίο. Είμαστε από την Δυτική Χερσαία Ζώνη κάτω από το Φάρο έως και τα Δίκελα. Θα γίνει ο πλήρης καθαρισμός όλων αυτών εδώ των σημείων που έχουμε στοχεύσει και υπάρχει η επισκεψιμότητα υψηλή. Όλα αυτά εδώ θα καθαριστούν 2 και 3 φορές και όπου χρειαστεί να παρεύουμε σε κάποια δεδομένη στιγμή θα είμαστε έτοιμοι ώστε να το κάνουμε και να έχουμε καλύτερη και πιο καθαρή εικόνα από ποτέ. Η παράκτια ζώνη του Δήμου Αλεξανδρούπολης αφορά τη Δυτική Χερσαία Ζώνη μέχρι και τις ακτές των Δικέλων. Το Επιμελητήριο Εύρου κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού του Συμβουλίου τιμά την επέτειο της ενσωμάτωσης της Αλεξανδρούπολης στον Εθνικό Κορμό με ένα διήμερο φεστιβάλ αφιερωμένο στους προσφυγικούς πληθυσμούς της πόλης και την τοπική γαστρονομία. Ο λόγος για το φεστιβάλ γήκε είδωρ όπως αυτά που έλαβαν οι πρόσφυγες όταν έφτασαν στο τότε Δεδέαγατς και τα οποία αξιοποίησαν για να παράξουν στην πόλη, να προοδεύσουν, να εργαστούν και να τις δώσουν πολλά από τα χαρακτηριστικά που έχει σήμερα. Την επέτειο της ενσωμάτωσης της Αλεξανδρούπολης στον Εθνικό Κορμό τιμά το Εμπορικό Επιμελητήριο Εύρου με ένα διήμερο φεστιβάλ με την ονομασία Γη και Είδωρ με αναφορά στις προσφυγικές ρίζες της πόλης. Κατόπιν ομόφωνης απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου τιμά την επέτειο ενσωμάτωσης της Αλεξανδρούπολης στον Εθνικό Κορμό με ένα διήμερο φεστιβάλ αφιερωμένο στους προσφυγικούς πληθυσμούς της πόλης και την τοπική γαστρονομία. Ονομάσαμε το φεστιβάλ Γη και Είδωρ όπως αυτά που έλαβαν οι πρόσφυγες όταν έφτασαν τότε στο Δεδέαγατς και τα οποία αξιοποίησαν για να παράξουν στην πόλη, να προοδεύσουν, να εργαστούν και να δώσουν πολλά από τα χαρακτηριστικά που έχει σήμερα. Για μια Αλεξανδρούπολη πολυπολιτισμική κάνει λόγο ο Χριστόδουλος Τοψίδης, πρόεδρος του Εμπορικού Επιμελητηρίου Εύρου, υπογραμμίζοντας ότι η πόλη δημιουργήθηκε από διαφορετικούς προσφυγικούς πληθυσμούς, δίνοντας έτσι το μαγικό χαρακτηριστικό της. Η Αλεξανδρούπολη είναι μια πόλη που φτιάχτηκε από πολλούς και διαφορετικούς μεταξύ τους προσφυγικούς πληθυσμούς και αυτό είναι το μαγικό χαρακτηριστικό της. Οι ζυμώσεις, οι συνεργασίες, η συνύπαρξη και η από κοινού προσπάθεια αυτών των ανθρώπων αποτελούν τη μαγιά της σύγχρονης πόλης που όλοι και όλοι γνωρίζουμε σήμερα. Αλλά ταυτόχρονα αποτελούν και το φωτεινό παράδειγμα για το πώς πρέπει να πορευόμαστε αν έχουμε στόχο την ευημερία. Το φεστιβάλ θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο και την Κυριακή 21 και 22 Μαΐου αντίστοιχα στη ΣΤΟΑ στο πάρκινγκ του Επιμελητηρίου και θα λειτουργεί από τις 11 το πρωί ως τις 2 το μεσημέρι, ενώ το Σάββατο στις 6 το απόγευμα θα πραγματοποιηθεί ομιλία με θέμα την πίκρα της καταστροφής. Οι Καπαδόκες πρόσφυγες στον κόσμο της εργασίας και της επιχειρηματικότητας. Το φεστιβάλ θα λάβει χώρα Σάββατο και την Κυριακή 21 και 22 Μαΐου αντίστοιχα στη ΣΤΟΑ στο πάρκινγκ του Επιμελητηρίου από τις 11 το πρωί έως τις 2 το μεσημέρι. Επιπλέον το απόγευμα του Σαββάτου στις 6 ώρα ο καθηγητής Μιχάλης Βάρλας θα κάνει ομιλία με θέμα «Η πρίκα της καταστροφής, οι Καπαδόκες πρόσφυγες στον κόσμο της εργασίας και της επιχειρηματικότητας». Κλείνοντας, ο κύριος Τοψίδης παρουσίασε το πρόγραμμα των δράσεων για το διήμερο 21-22 Μαΐου. Θα αναφέρω λίγο το πρόγραμμα, το οποίο είναι το Σάββατο 21 Πέμπτου. 11 με 2 είναι η Ποντιακή Γαστρονομία από το Σύλλογο Ποντίων Εύρου Αλέξης Κομινός. 6 ώρα είναι η ομιλία με τον καθηγητή Μιχάλη Βάρλα με θέμα «Η πρίκα της καταστροφής, οι Καπαδόκες πρόσφυγες στον κόσμο της εργασίας και της επιχειρηματικότητας». Την Κυριακή 22 Πέμπτου, 11 με 2 είναι η γεύση της θάλασσας. Εδέσματα από τους συλλόγους Ενιτών, Απολωνιαδητών, Σαμοθρακητών και Χιλιετών και αφιερώματα στην ιστορική διαδρομή τους της Μαύρης Θάλασσας. 20 χρόνια ύπαρξη συμπλήρωσε ο Σύλλογος Αρχείου Μουσικολαογραφικής Παράδοσης Χρόνης Αϊδονίδης στην Αλεξανδρούπολη. Με αφορμή το γεγονός, το Σάββατο 21 Μαΐου πραγματοποιείται επετειακή συναυλία στο Δημοτικό Θέατρο της Αλεξανδρούπολης. Επετειακή συναυλία για τα 20 χρόνια παρουσίας του πραγματοποιεί το Αρχείο Μουσικολογραφικής Παράδοσης Χρόνης Αϊδονίδης. Η εκδήλωση θα λάβει χώρα στο πλαίσιο των Ελευθερίων της Αλεξανδρούπολης το Σάββατο 21 Μαΐου στις 8 το βράδυ στο Δημοτικό Θέατρο. Το Σάββατο λοιπόν 21 Μαΐου ώρα 8 στο Δημοτικό Θέατρο
στα πλαίσια των Ελευθερίων Αλεξανδρούπολης διοργανώνουμε μια επετειακή συναυλία για τα 20 χρόνια παρουσίας και προσφοράς του συλλόγου μας. Έχει τον τίτλο «Θρακιώτικο τραγούδι, Βυζαντινό τροπάρι», για να δείξει την συγγένεια των δύο αυτών μορφών παραδοσιακής και εκκλησιαστικής μουσικής. Η συναυλία βέβαια είναι καθαρά παραδοσιακή, αλλά και την παρουσία του Χρόνια Ειδονίδη στους δύο αυτούς τομείς που υπηρέτησε για πάνω από 50 χρόνια. Στη συναυλία αυτή θα συμμετέχουν τρεις γενιές δασκάλων και μαθητών του Συλλόγου. Κατά τη διάρκεια της συναυλίας αναμένεται να τιμηθούν για την προσφορά τους ιδρυτικά μέλη του Συλλόγου. Θα τιμήσουμε κάποια ιδρυτικά μας μέλη, τα οποία προσέφεραν όλο αυτό το χρονικό διάστημα στη λειτουργία του Συλλόγου μας. Και γενικότερα θα θυμηθούμε, θα τραγουδήσουμε και θα είναι νομίζω μια ξεχωριστή συναυλία που θα συγκινήσει και συγχρόνως θα συναρπάσει και το κοινό, διότι θα έχουμε μια εξαιρετική ορχήστρα με πάνω από 20 οργανοπαίκτες από συνεργάτες του Χρόνια Ειδονίδη μέχρι και νεότερους μαθητές. Η είσοδος στη συναυλία θα είναι ελεύθερη για όλους, ενώ συνίσταται η χρήση μάσκας. Όπως όλες οι εκδηλώσεις του αρχείου, πάντοτε είναι και αυτή δωρεάν προς το κοινό μας και ευτυχώς με τα νέα μέτρα πλέον, το μόνο που θα απαιτείται, δηλαδή μπορούν να είναι και εμβολιασμένοι και μη εμβολιασμένοι, οι πάντες δεν γίνεται έλεγχος πλέον, υπάρχει η σύσταση βέβαια της μάσκας, η οποία είναι για την προστασία όλων μας. Το βραβείο καλύτερης αφίσας αλλά και μουσικής απέσπασε η ταινία «Μικρού μήκους ντου» του 4ου Επαγγελματικού Λυκείου Αλεξανδρούπολης με θέμα την οπαδική βία. Η ταινία δημιουργήθηκε μετά από πρόταση των μαθητών και με τη βοήθεια των καθηγητών τους στο πλαίσιο του μαθήματος της ζώνης δημιουργικών δραστηριοτήτων. Όπως το όνομα είναι να φοράει το καπέλο της ομάδας του. Άστον ρε φίλε, δεν πειράζει πρωινιάτικα. Τι άστον τώρα θα δεις, περίμενε. Ρε φίλε, μην το ξαναπειράξεις. Άστο αυτό το θέμα και πάμε να ράξουμε πίσω. Παντέρα, τι έχουμε να φάμε? Είχαμε κάτι μακαρόνια αλλά τα άφαγα, πάνε βρέξεις ποτέ άλλο. Πω, μάλλον θα φάω σήμερα ρέμπα. Εγώ μαγείρεψα, δεν με νοιάζει, φάω ό,τι θες. Δεν νοιάζεται για μένα! Καν! Τίποτα δεν κάνετε! Τι είπες ρε χάρισα! Το 4ο ΕΠΑΛ της Αλεξανδρούπολης με την ταινία «Ντου» απέσπασε το βραβείο καλύτερης αφίσας αλλά και μουσικής στο διαγωνισμό ταινίας μικρού μήκους που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Τα παιδιά βάλανε τη φαντασία και το μεράκι τους για να δημιουργήσουν μια ταινία μικρού μήκους με σκοπό να περάσουν ένα ηχηρό μήνυμα κατά της οπαδικής βίας. Με αρρωγούς τους καθηγητές τους κατάφεραν όχι μόνο να φέρουν σε πέρας με μεγάλη επιτυχία το εγχείρημά τους, αλλά να βιώσουν και όλη τη διαδικασία της παραγωγής που θα μείνει για καιρό ανεξίτηλη στις θύμησές τους. Η ταινία αυτή δημιουργήθηκε στα πλαίσια του μαθήματος Ζώνη Δημιουργικών Δραστηριοτήτων. Έτσι λέγεται το μάθημα. Είναι ένα τρίωρο μάθημα στο οποίο μπορούμε να κάνουμε πάρα πολλές δράσεις και μία από αυτές, γιατί κάναμε και άλλες στο μάθημα, ήταν να δημιουργήσουμε μία ταινία. Μία ταινία όμως η οποία βασίζεται καθαρά στα παιδιά. Τα παιδιά έδωσαν την ιδέα, τα παιδιά σκηνοθέτησαν, τα παιδιά σκέφτηκαν τα πάντα και η ταινία στην ουσία οργανώθηκε από τα ίδια τα παιδιά. Κερδίσαμε βραβείο αφίσας και μουσικής και να πούμε ότι τα δούλεψαν όλα τα παιδιά και καλύτερα να σας πούν τα παιδιά έτσι την εμπειρία τους και πώς εμπνεύστηκαν και την αφίσα. Και έγιναν όλα και στο πλαίσιο του μαθήματος, αλλά συνδυαστικά με το μάθημα της πληροφορικής. Η νέα γενιά έχει προβληματισμούς, έχει σκέψεις, έχει φαντασία και έχει πλέον το τρόπο να μπορεί να εκφραστεί, αξιοποιώντας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τα εργαλεία που τους παρέχει η δημόσια εκπαίδευση. Με μια σειρά δημιουργικών μαθημάτων ενισχύονται τα εφόδια που λαμβάνουν οι μαθητές, έτσι ώστε να μπορούν να εκφραστούν για όλα αυτά που τους προβληματίζουν μέσα από την τέχνη. Όλα αυτά τα περιστατικά που γίνονται αυτόν τον καιρό με την οπαδική βία, που είναι κάτι πολύ θλιβερό για τους φιλάθλους
και όλους τους αυτούς που αγαπάνε το ποδόσφαιρο. Πολύ ωραία, μου άρεσε δηλαδή. Ένιωσα κάτι πολύ αλλιώς, κάτι άλλο. Σου πέρασε συναισθήματα, μπόρεσε να μπει μέσα σου όλο αυτό για να μπορέσει να αποδώσεις καλύτερα. Ναι, ναι, δηλαδή πρέπει να ζήσεις το ρόλο για να πετύχει η ταινία και όλα αυτά και πρέπει λίγο να σκέφτεσαι πώς να το κάνεις. Τι θέλω να μου πεις πώς ένιωσες σε όλο αυτό. Εντάξει, μια χαρά, ναι, είδα τους στίχους, τα κάναμε, όλα κομπλέ, αυτά. Σου αρέσει πάρα πολύ η μουσική. Μ' αρέσει γενικά, ναι. Μέσα από τη μουσική βρίσκεις τρόπους να εκφράζεσαι. Ναι, να χαλαρώνω βρίσκω τρόπους έτσι μέσα από τη μουσική. Οι μαθητές ξεπέρασαν τις δυσκολίες της παραγωγής με την καλή τους διάθεση και με το χιούμορ να αντικαταστεί τα πολύ ωραία γυρίσματα. Η ταινία ολοκληρώθηκε αφήνοντας σε όλους την ικανοποίηση της δημιουργίας και της έκφρασης των συναισθημάτων τους. Άρα. Δεν ξέρω να σου πει λόγο. Άντε να κλείνει, φάει το πρωινό σου και ετοιμάσου να πάμε σχολείο. Τώρα μπαμπά, σε 10 λεπτά. Ρε αγγούρι, σε κοιτάς. Σε κοιτάς. Κύρα, πάμε. Πάμε! Πάμε! Ησυχία! Ε! Πάμε! 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 Αγάπη μου, να φας το φαΐ με έτσι! Εύα, είσαι έτοιμη να φτάσεις! Από εκεί και πέρα τι κάνουμε! Πού είμαστε? Χτυπάει το κινητό μου, την τρέλα μου! Πάμε! Σίγουρα ναι, ήταν αρκετά δημιουργικό, δηλαδή εγώ ήθελα έτσι κι αλλιώς να κάνουμε κάτι τέτοιο και γι' αυτό προσπάθησα να πείσω κιόλας τις καθηγήτρες και μπορέσαμε να το κάνουμε. Ήταν αρκετά διασκεδαστικό και με τα παιδιά περάσαμε καλά, βέβαια μας πίεζε λίγο χρόνος, δεν είχαμε πάρα πολύ χρόνο, αλλά από εκεί και πέρα ήταν κάτι αρκετά δημιουργικό που μας βγήκε τελικά σε ένα ωραίο αποτέλεσμα. Με τον ηρώδικο Κομωτινής να κατακτά 5 χρυσά μετάλλια σε σύνολο 7 κατηγοριών, έπεσε στην Αλεξανδρούπολη και συγκεκριμένα στο κλειστό γυμναστήριο Κλειοφολέα η αυλαία του Πανελλήνιου Πρωταθλήματος Παραμπάτμιντον. Στους αγώνες που έγιναν σε συνδιοργάνωση με το Δήμο Αλεξανδρούπολης, παρέστησαν τόσο ο έφορος εθνικών ομάδων Κωνσταντίνος Χιάχος, όσο και η έφορος αθλημάτων ΙΨΑ Θωμαής Θεοδωρίδου. Στην Αλεξανδρούπολη επέστρεψε το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παραμπάτμιντον. Μετά την επιτυχημένη διοργάνωση του Δεκέμβρη του 2021, το πρωτάθλημα διεξήχθη με μεγάλη επιτυχία για δεύτερη φορά στην πρωτεύουσα του Εύρου. Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 15 Μαΐου από τις 9 το πρωί έως τις 8 το βράδυ στο κλειστό γυμναστήριο του Πανεπιστημίου Κλειοφολέα με τη συμμετοχή του Κόκκινου Αλεξανδρούπολης, του Ηρώδικου Κομωτινής, του Παναθηναϊκού, του Ήφες του Πάτρας, του Ενσώματι Υγιή και του Μέγα Αλέξανδρου. Είναι η δεύτερη διοργάνωση που κάνουμε στην πόλη σας και ο λόγος που επιμείναμε να ξαναγίνει ήταν ότι ήταν πολύ επιτυχημένη η πρώτη διοργάνωση. Η δεύτερη πιστεύω είναι πιο καλά οργανωμένη και πιο συγκροτημένη. Έχουμε και περισσότερες συμμετοχές. Αυτό είναι καλό γιατί είναι ένα καινούριο άθλημα των παραμπάτμιντον και προσπαθούμε να το αναπτύξουμε. Πρέπει να ευχαριστήσουμε ιδιαίτερα το Δήμο της πόλης για τη στήριξή του, προσωπικά τον κύριο Δήμαρχο αλλά και τον Αντιδήμαρχο Αθλητισμού για τη βοήθειά τους για να γίνει αυτή η διοργάνωση, το τοπικό μας μέλος τον Κόκκινο αλλά και φυσικά τον Εθνικό Αλεξανδρούπολος, ο οποίος είναι η κινητήριος δύναμη με το τμήμα παραμπάτμιντον που διαθέτει για να μπορέσει να γίνει αυτή η διοργάνωση όσο γίνεται πιο άρτια. Πιστεύουμε ότι το έχει αγκαλιάσει και ο Δήμος και η πόλη και η τοπική αθλητική κοινωνία και είναι για μας δύναμη και κουράγιο να το συνεχίσουμε και να το επαναλάβουμε και την επόμενη χρονιά εδώ με μεγαλύτερη επιτυχία. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ που για δεύτερη φορά η Ομοσπονδία μας διάλεξε την όμορφη Αλεξανδρούπολη για αυτούς τους αγώνες. Πρέπει να πούμε τεράστιο μπράβο στο Δήμο που μας στάθηκε, στον Εθνικό που μας συμπαραστάθηκε και ένα μεγάλο εύγε σε όλους τους αθλητές. Είναι μεγάλο το κέρδος και για την πόλη μας, γιατί γίνεται γνωστή πανελληνίως για τις υποδομές και όλα αυτά που έχει, αλλά και για το ίδιο το άθλημα. Φέτος λοιπόν είμαστε χαρούμενοι που 7 καινούργιοι αθλητές εμφανιστήκαν εδώ στην πόλη μας, δίνοντας μια μεγάλη όθηση στην ανάπτυξη του αθλήματος. Πιστεύουμε, ελπίζουμε να είμαστε γεροί και να υπάρχει διάθεση και για του χρόνου,
έτσι ώστε η πόλη μας να συνεχίσει να δέχεται τέτοιου επίπεδου αγώνες και πάντα με τη συμπαράσταση και της τοπικής κοινωνίας, των φορέων και της ΟΜΑΜΕΑ. Τους ευχαριστώ για όλους για άλλη μια φορά. Μια ακόμα πετυχημένη διοργάνωση στην Αλεξανδρούπολη. Χαιρόμαστε γιατί μας είναι πλέον οικείο και το γήπεδο και η φιλοξενία επίσης άριστη όπως και την προηγούμενη φορά και κάθε φορά και καλύτερη. Σαν ομάδα έχουμε μια απουσία που θα θέλαμε να είναι μαζί μας ο Κώστας ο Κατοπόδης, αλλά έχουμε ενισχυθεί περισσότερο. Είμαστε και λίγο πιο ανταγωνιστικοί νομίζω λόγω εμπειρίας πλέον. Ήταν η πρώτη μας φορά το Δεκέμβρη. Χαρούμενοι πολύ, τι να πω, άρτια όλα και σε θέμα χρόνου πλέον πηγαίνουμε πάρα πολύ καλά. Ευχαριστημένοι από την Ομοσπονδία, από το Δήμο, από τη στήριξη. Άρα να σας ξαναπεριμένουμε στον Αλεξανδρούπολη. Οπωσδήποτε και με χαρά σε κάθε διοργάνωση πλέον πραγματικά αισθανόμαστε σίγουροι, ασφαλείς ότι θα είναι άλλη μια πετυχημένη, γιατί δεν σας κρύβω ότι η απόσταση από Αθήνα ίσως λειτουργεί ανασταλτικά ας πούμε, για κάποια σωματεία ή και για εμάς την πρώτη φορά, αλλά πλέον ξεκινάμε με πολύ χαρά ερχόμενοι εδώ, γιατί είμαστε σίγουροι και ξέρουμε ότι όλα θα είναι άρτια. Είχαμε πάλι τον κόσμο δίπλα μας φυσικά και σήμερα, θα τους έχουμε και το απόγευμα μαζί μας και είναι όλο συγκινητικό και ευχάριστο, οπότε μόνο τα καλύτερα. Σημαντική συνδρομή στην αρτιότητα της διοργάνωσης είχαν τόσο ο Εθνικός όσο και ο Δήμος Αλεξανδρούπολης. Είμαστε πολύ χαρούμενοι, εγώ ιδιαίτερα, που και ως μέλος της διοίκησης του Εθνικού Αλεξανδρούπολης και ως μέλος του ΑΣΑΜΕΑ Κόκκινος, είμαι εδώ και βοηθάω με οποιοδήποτε τρόπο την Ομοσπονδία που έφερε και τους ανθρώπους που έφεραν τη διοργάνωση εδώ, το Δήμο Αλεξανδρούπολης βεβαίως, που ουσιαστικά χωρίς την υποστήριξή του δεν θα γινόταν τίποτα. Πιστεύουμε ότι αυτή η διοργάνωση θα φέρει και άλλες διοργανώσεις. Πιστεύουμε ότι θα γίνει επιτέλους ένα πρωτάθλημα sitting volley που τόσο το θέλουμε και θα βοηθήσουμε πάλι σε όλο αυτό το τομέα. Και δείχνουμε και κατά κάποιο τρόπο ότι μπορούν όλοι, αν θέλουν, να βοηθήσουν. Είτε σωματεία που καλλιεργούν τον αθλητισμό των αρτιμελών αθλητών, είτε σωματεία που καλλιεργούν αθλητισμό ατόμων με αναπηρία. Εμείς είμαστε σε μια προσπάθεια να κάνουμε ένα μνημόνιο συνεργασίας επίσημα πλέον με τον Εθνικό, γιατί η αλήθεια είναι χωρίς τη βοήθεια του τμήματος μπάντιντον του Εθνικού δεν θα μπορούσε να γίνει τίποτα. Έχει την τεχνογνωσία, έχει τους ανθρώπους που μπορούν να υποστηρίξουν μια τέτοια εκδήλωση. Τους ευχαριστούμε όλους, ευχαριστούμε όλους τους αθλητές που ήρθαν από την Ελλάδα. Μείνανε ικανοποιημένοι, μείνανε ευχαριστημένοι και περιμένουμε για καινούργιες εκδηλώσεις. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά φιλοξενούμε στην πόλη της Αλεξανδρούπολης το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Παραμπάτμιντον. Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε πέρυσι, αν και εν μέσω κορονοϊού. Φέτος ήμασταν ακόμα πιο έτοιμοι και φιλοξενήσαμε σήμερα εδώ την διοργάνωση, που όπως διαπιστώσατε και εσείς υπάρχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, πολλά καλά παιχνίδια και οι αθλητές που συμμετάσχουν είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικοί και προσφέρουν ένα πάρα πολύ ωραίο πολύ ωραία εικόνα, πολύ ωραίο θέμα. Θεωρώ ότι με την επιθυμία του Δημάρχου μας, του Γιάννη Ζαμπούκη, που είναι τέτοιοι αγώνες να έρχονται στον Δήμο μας, πραγματοποιούμε αυτές τις εκδηλώσεις, αυτούς τους αγώνες, τους διοργανώνουμε και φυσικά κάθε χρόνο γινόμαστε και καλύτεροι. Πρέπει να οπωσδήποτε να ευχαριστήσω τόσο την προσωπικά, την Δίκη την Κοϊνάκη που έχει προσφέρει τα μέγιστα για να γίνει αυτή η εκδήλωση εδώ, τον Αθλητικό Σύλλογο τον ΑΜΕΑ Κόκκινος, με τους ανθρώπους οι οποίοι συμβάλλουν ώστε να πραγματοποιηθούν αυτοί οι άρτιοι αγώνες, όπως κατά κοινή ομολογία έχουν οι εκπρόσωποι εδώ της Ομοσπονδίας ΠΗ. Και νομίζω ότι ως Δήμος Αλεξανδρούπολης είναι επιθυμία μας και το κάνουμε πράξη, να βοηθούμε στην διοργάνωση αυτών των εκδηλώσεων σε όλα τα αθλήματα, ώστε όλα τα παιδιά μας που δραστηριοποιούνται στον χώρο του αθλητισμού να έχουν τη δυνατότητα στον τόπο τους να κάνουν το αγαπημένο τους άθλημα. Θα πρέπει επίσης να ευχαριστήσω εσάς που χωρίς την δική σας τη βοήθεια να προβάλλετε αυτά τα γεγονότα δεν θα μπορούσαν να γίνουν γνωστά και φυσικά να γνωρίζουν όλοι ότι ο Δήμος Αλεξανδρούπολης είναι εδώ, στηρίζει, υποστηρίζει, διοργανώνει και θα συνεχίσουμε να το κάνουμε όσο περισσότερο μπορούμε. Σύντομη διακοπή για διαφημίσεις στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, και επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
Κάπου εδώ, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται το κεντρικό δελτίο ειδήσεων. Μείνετε στη Δέλτα Τηλεόραση. Αμέσως τώρα ακολουθεί η εκπομπή Πατυρντή με τον Διογέννη Χαραλαμπίδη. Να έχετε ένα καλό βράδυ.